Θυμάστε τα ρωσικά αεροσκάφη για τα οποία δεν ζήτησε βοήθεια ο Μητσοτάκης από τους Ρώσους για να μην ρίξει τα μούτρα του, γιατί πλέον είμαστε εχθροί με τη Ρωσία. Άρα θα πρέπει να καούμε δηλαδή, να πεθάνουν τόσα ζώα, να καούν κατοικίες, να καούν περιουσίες, γιατί ο Μητσοτάκης τα έχει τσουγκρίσει με τη Ρωσία. Και δείτε το εδώ το ελαφάκι. Μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αεροπλάνο, δεν υπάρχει πυροσβέστη. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα σας έχουμε βίντεο για τις φωτιές στην Ελλάδα. Έχουμε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που θα δείξουμε. Θα αναφέρουμε και ποιοι φταίνε και γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες είναι ανεύθυνες και άχρηστες και για ποιο λόγο δεν μπορούν να κατασβήσουν τις φωτιές στην ώρα τους. Να πω ότι αυτή την εβδομάδα θα ανεβάσω 4 βίντεο και όχι 2 όπως είχα πει. Αύριο θα έχω ένα βίντεο για την Κύπρο πολύ σημαντικό και σύντομο και την Τετάρτη μια συνέντευξη από κάποιον από εσάς για ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την Ελλάδα αυτές τις μέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε το πιο πολύ υλικό που θα δείτε από το Twitter. Εδώ είναι ο χάρτης με τις φωτιές στη Ρόδο. Βλέπετε πόσο έχει κάψει. Δείτε εδώ μία ακόμα εικόνα. Μιλάμε για κόλαση, έτσι. Μήνυμα από πυρόπληκτο. Να παραιτηθείτε τώρα όλοι σας. Όλοι σας. Πρώτος εσύ κουλή. Μας έχεις καταστρέψει όλους. 47% είναι η Δημοκρατία στη Ρόδο, 50% στις εκλογές του Μαΐου. Καλή δείτε εδώ, φλόγε. Ξεσπάει μία φωτιά από το πουθενά. Υπάρχει μία υποψία και δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις. Ξαφνικά. Ήρθε στην κατοχή μας από κάτοικο του νησιού, ο οποίος ήταν αυτός που το τράβηξε. Ο κάτοικος λοιπόν αυτός υποστηρίζει ότι το βίντεο τραβήχτηκε χθες από τον ίδιο στις 8:52 το βράδυ. Είναι στην περιοχή του Λάρδου, όπου σύμφωνα με τον κάτοικο ξεκίνησε μία φωτιά δίπλα στα πύρνα μέτωπα, στα οποία έδιναν μάχη οι κάτοικοι προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Στο συγκεκριμένο σημείο να ξεσπάει μία φωτιά, υποστηρίζει ο κάτοικος ότι δεν υπήρχε ενεργό πύρινο μέτωπο. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, μιλάμε για εμπρισμό εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, τι να πήρε φωτιά με στη μέση του δάσους. Εδώ, Μητσοτάκη γαμιέσαι 4 φορές. Όπως στην αρχή του οικισμού, βασική έκταση. Η όσα από εδώ, το μεσημέρι, το είδαμε. Γίναμε ξεφτύλα διεθνώς, ακόμα και σε βρετανική εφημερίδα. Τρέξτε για τη ζωή σας. Φανταστείτε πόσο κακό θα κάνει στον τουρισμό αυτό που έγινε στη Ρόδο, έτσι. Πλέον ο κόσμος θα κοιτάει να πάει διακοπές, και όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και εμείς, κοιτώντας το χάρτη ενός νησιού για το αν έχει δασική έκταση ή όχι, για να ξέρει αν θα καεί, ας πούμε. Ένα ελαφάκι στη Ρόδο. Ήτανε πρόπερση αυτό. Έχουνε καεί ελαφάκια. Εντάξει, είναι λίγο τρομαγμένο. Και δείτε το εδώ το ελαφάκι. Δεν ξέρουμε αν είναι το ίδιο ή αν είναι κάποιο άλλο. Όποιος είναι από Ρόδο μπορεί να μου γράψει πόσα ελαφάκια υπάρχουν στη Ρόδο. Δείτε εδώ ζώα τα οποία καήκανε. Λοιπόν, μιλάμε για τραγωδία. Υπάρχουν ζώα ζωντανά σε ήδη καμένα σημεία και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει και με νερό και κουβάδες αν μπορεί. Γιατί πεθαίνουν από τη δίψα. Εδώ, ας πούμε, ένα ζωάκι έψαχνε φαγητό και νερό, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις φωτιές, μπήκε σε σπίτι. Δείτε εδώ φωτογραφία που κυκλοφορεί. Σε καταφύγιο ζώων φύγανε υπεύθυνοι, μάλλον ανεύθυνοι πρέπει να ήταν, και άφησαν τα ζώα μέσα στα κλουβιά και πεθάναν τα ζώα από τη φωτιά. Ένα ακόμα ζωάκι, το οποίο πέθανε, ήταν μέσα στη μέση του δρόμου. Εδώ πυροσβέστης σώζει τουρίστρια. Της λέει άφησε τις βαλίτσες όπως είσαι και τρέχα, γιατί η φωτιά τους είχε κυκλώσει, οπότε τα πράγματά της τα ξεχνάει πλέον. Τη βάζει μέσα στα μάξι, στο πυροσβεστικό. Και δείτε εδώ το Μητσοτάκη να μου πείτε αν το βλέπετε φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Καίγεται η Ελλάδα και ο άνθρωπος γελάει. Εκεί στην δυτική Πελοπόννησο μονίμως να βγάζει. Ναι, να βγάζει δουλίτσα, Δουλίτσα. Τι δουλίτσα, ρε μαλάκα. Θα δείξουμε και στη συνέχεια τι ευθύνες έχει ο Μητσοτάκης και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Στη Ρόδο, τουρίστες περπατάνε να ξεφύγουν από τις φωτιές. Πεζοί, το βλέπετε αυτό το πράγμα. 19.000 άτομα εκενώθηκαν από τις πυρκαγιές στη Ρόδο. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για τη φωτιά, με 1-2 ώρες ύπνο τη βγάζουν οι άνθρωποι. Είναι απίστευτο. Εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρισμού στη Ρόδο. Νάτα μας, προσήχθησαν 2 αλλοδαποί. 2 ύποπτοι λέμε μηχανάκι που εντοπίστηκαν από κατοίκους στην περιοχή Λάρδος. Λοιπόν, δείτε εδώ τι συνέβη. Από ανθρώπινο χέρι φωτιά. Άρα, ναι. Χέρι, λέει ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Από αμέλεια η πρόθεση εξετάζεται από τα αναξιωτικά όργανα του πυροσβεστικού σώματος από τη στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια παράλληλη διαδικασία. Έχουμε μία προσαγωγή. Έχουμε προσαγωγή, κύριε εκπρόσωπε. Θα κληθούν άνθρωποι για καταθέσεις, ναι. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα συλλέγονται στοιχεία. Γιώτα ή τα ΤΑΦ 509 μηχανάκια σημεί και Ι ή τα Ε 1187 μπλε αμάξι είναι λέει Πακιστανοί που βάζουν φωτιές.
Δεν γνωρίζουμε αν είναι δικά τους ή αν είναι κλεμμένα. Για να τα έχουν κλέψει και να βάλουν φωτιές. Εδώ, σύλληψη εμπριστή στη Μαλακάσα. Όπως βλέπετε, είναι αλλοδαπός, δεν ξέρουμε από ποια χώρα είναι. Άλλος ένας εμπριστής λοιπόν. Τώρα που υπάρχουν οι φωτιές, αρχίζουν οι εμπριστές και παίρνουν μπροστά. Και αρχίζουν και βάζουν φωτιές από εδώ και από εκεί, έτσι ώστε να μην προλαβαίνει η πυροσβεστική να τη σβήσει. Δείτε τι λέει ο Στέφανος Χίος για τη φωτιά στα δερβανοχώρια. Γιατί και αυτή είναι εμπρισμός. Δίπλα καθόταν ένας κύριος που έριξε 10.000 ευρώ στο βράδυ στο πανηγύρι. Μου λένε λοιπόν ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που για λογαριασμό μητριάρχη και ιδιοκτήτη μεγάλης κατασκευαστικής έβαλε φούκο, έβαλε φωτιά και έκαψε τα δερβανοχώρια. Για να φτιαχτούν τα υλικά πάκια. Αυτή είναι η πληροφορία μου. Ας πάει η αστυνομία διασταυρώσει. Το ξέρουν στην περίπτωση. Το ξέρουν ως στρατηγό άνεμο. Έχει και ψευδόνυμο, στρατηγός άνεμος. Άνεμο. Αυτό το παρατσούκι. Δερβενοχώρια, 10.000 ευρώ ξόδεψε στο πανηγύρι, το έπαιζε και large. Και αυτή ήταν λογικά η προκαταβολή γιατί έρχονται κι άλλα. Και κάποιοι επιχειρηματίες θέλουν να φτιάξουν αιωλικά πάρκα στα δερβενοχώρια. Αυτά να τα βλέπουν οι εισαγγελείς. Σβήσιμο φωτιάς στην Κέρκυρα. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Έφτασε η φωτιά μέσα. Δείτε τι χαμός γίνεται. Προσπαθούν οι κάτοικοι με κλαδιά τώρα, μιλάμε έτσι, να σβήσουν τη φωτιά. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Πού είναι η πυροσβεστική εδώ πέρα? Και πού είναι τα αεροπλάνα? Σας έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ για τα αεροπλάνα. Να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει και ποια είναι ανευθυνότητα. Πώς επεκτάθηκε η φωτιά και μέχρι πού έφτασε, μέχρι τον Αρχάγγελο στη Ρόδο έχει φτάσει. Όσοι είναι νότια θα πρέπει να πάνε βόρεια, γιατί εδώ πέρα δείτε τι γίνεται. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν, έτσι. Μιλάμε για δασικές εκτάσεις, είναι απίστευτα πράγματα. Πρέπει να πάνε βόρεια στην πόλη της Ρόδου, εκεί όπου δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις, για να μπορέσουν να σωθούν. Δείτε τι λένε στη Μάνδρα, τι γίνεται. Μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν υπάρχει αεροπλάνο, δεν υπάρχει πυροσβέστης. Μας έχουν κλείσει το δρόμο. Δεν έχουμε πρόσβαση βέβαια στα σπίτια μας, που η φωτιά φτάνει εκεί. Οι άντρες μας περάσανε κρυφά και πήγανε κάτω και κόβουνε να ανοίξουν την πυρική. Φανταστείτε, δεν υπήρχαν αεροπλάνα και πυροσβέστες πριν από 5 μέρες στη Μάνδρα, στη φωτιά. Για να καταλάβετε πόσο ανεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης και ο Κικίλιας, ανύπαρκτος κρατικός μηχανισμός. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθεί ο Κικίλιας. Ακόμα και αν παραιτηθεί, στο ψηφοδέλτιο το επόμενο θα είναι μέσα. Τους έχουμε μάθει απ' έξω πλέον, όπως και με τον Καραμαλή. Δεν υπάρχει ένας πυροσβέστης. Σας ορκίζομαι στα παιδιά μου. Εγώ από χθες δεν είδα έναν πυροσβέστη. Ένας πυροσβέστης. Φτιάχνουν αντιπυρική ζώνη οι άνθρωποι της περιοχής. Φύγουμε από το σπίτι μας και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο έλεος ανίκανων ευθυνόντων. Γραμμή που είναι, ξεκινάει από τα δερβενοχώρια μέχρι κάτω τη Μάντρα. Και βλέπουμε τις φωτιές μας, τις φωτιές να πλησιάζουν στα σπίτια μας. Αυτή την ικανότητα την νιώθουμε στο πετσί μας. Η Μάνδρα είναι στην Αττική. Είναι δίπλα και δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πετάξουν και πυροσβέστες. Για πόσο ανεύθυνα άτομα μιλάμε. Κύριε παιδιά, εδώ φωνάζουν στους πυροσβέστες. Πού είναι τα παιδιά που εκπαιδεύσατε? Εδώ ήρθαν παιδιά εθελοντές να περάσουν απάνω και η αστυνομία δεν τους άφηνε. Και δείξαν ότι οι άνθρωποι λένε ότι εμείς είμαστε εθελοντές, παιδιά, να περάσουμε. Όχι, λέει, θέλουμε επίσημο χαρτί. Ποιο επίσημο χαρτί? Από πού να το πούμε? Οι άλλοι θέλουν να πάνε να βγουν και τους αφήνουμε. Ο άλλος θέλει να βοηθήσει τη φωτιά, είναι εθελοντής και η αστυνομία ζητάει επίσημο χαρτί. Α σα πω ότι το δημόσιο πυροσβεστική αστυνομία είναι απαράδεκτη. Δεν βγάλανε καμία βοήθεια, τίποτα. Το σπίτι μου παραλίγο θα κεγόταν. Να είναι καλά ο Θεός και το προστάτευσε. Τίποτα, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν υπάρχει κανένας Μητσοτάκης, τίποτα. Υπάρχει μόνο εαυτός μας και κανένας άλλος. Δεν έχουμε στην περιοχή νερό. Δεν έχουμε. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και στο σπίτι. Ούτε νερό δεν έχουμε. Δεν υπάρχει νερό. Από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά, μία η ώρα ήμουν σπίτι. Δεν υπήρχε το νερό. Η πυροσβεστική τώρα ήρθε. Τώρα. Τη φωτιά τη σβήσανε τα βιτία του ασπροπύργου. Δεν υπήρχε το. Να, τώρα ήρθαν τα βιτιοφόρα τη Ελευσίνα. Μόνο ασπρόπυργο. Καλούσαμε όσου γνωστού είχαμε, μόνο αυτοί ήρθαν. Τίποτα. Ανευθυνότητα. Εδώ και 4 χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια σκατά κάνουν και τώρα. Ανέτοιμος και ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός. Εδώ πέρα, στη Ρόδο, θέλει να περάσει αυτός και λέει και γίνεται το σπίτι μου. Η Κέρκυρα καίγεται και όπως μας λέει ο Στέφανος Δαμιανίδης, δεν το δείχνουν τα κανάλια. Και σιγά να μην το δείξουν. Εικόνα από το πλοίο τώρα, έτσι. Οι άλλοι πάνε για διακοπές και βλέπουν την Κέρκυρα να καίγεται. Τι είχε πει ο Μητσοτάκης στην Κέρκυρα πριν από 3 χρόνια, για να θυμηθούμε. Κάποια στιγμή θα καεί. Κάποια στιγμή θα καεί το δάσος. Κάποια στιγμή θα καεί και θα λέμε και θα αρχίσει μετά. Ναι, τα μασάει τώρα. Δείτε πώς τα κουκουλώνει. Είναι απίστευτο. Το λέει στη Μούρη ότι κάποια στιγμή θα καεί έτσι. Άρα καλά κάνουμε και το χτίζουμε το δάσος. Κάποια στιγμή θα καεί. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτά τα έλεγε επί θητείας του. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, 40% έτσι. Βγάλε την αποχή, ένας στους 3 έστω, τους ψηφίζει. Το παλιό λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τυχαίο.
Και εδώ είναι το καινούριο με τις ανεμογεννήτριες. Εδώ είναι μια γυναίκα της πυροσβεστικής. Μπράβο σε όλους τους πυροσβέστες που δίνουν μάχες. Και πάμε να δούμε λοιπόν πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα αεροσκάφη που μας διαφημίζει η κυβέρνηση. Τα λεγόμενα Καναντέρ. Τα Καναντέρ λοιπόν, τα καναδικά αυτά αεροσκάφη, τα οποία έχει η χώρα μας και έχει παλιότερα μοντέλα, τα Καναντέρ CL215 δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και συνήθως παραμένουν καθυλωμένα όταν η φωτιά βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Επιπλέον, αν και θεωρούνται πολύ ισχυρά αεροσκάφη, η αχίλλειος του τέρνατος που είναι ο κινητήρας παρουσιάζει συχνά προβλήματα και τα στέλνει στο συνεργείο. Τόσο καλά είναι τα αεροσκάφη λοιπόν και δεν αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες της Ελλάδας, αφού στον Καναδά κατασκευάστηκαν και έχουν προβληματικούς κινητήρες. Πολύ απλά λέει δεν παράγονται εδώ και χρόνια τα Καναντέρ. Ρωτήσαμε λοιπόν το ChatGPT ποια είναι τα κορυφαία αεροσκάφη στον κόσμο τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη χωρητικότητα σε λίτρα. Και μας έβαλε τα εξής: Boeing 747 Super Tanker, Lockheed Martin C-130, η Lucin 276 το ρωσικό. Θυμάστε τα ρωσικά αεροσκάφη για τα οποία δεν ζήτησε βοήθεια ο Μητσοτάκης από τους Ρώσους για να μην ρίξει τα μούτρα του, γιατί πλέον είμαστε εχθροί με τη Ρωσία. Άρα θα πρέπει να καούμε δηλαδή, να πεθάνουν τόσα ζώα, να καούν κατοικίες, να καούν περιουσίες, γιατί ο Μητσοτάκης τα έχει τσουγκρίσει με τη Ρωσία. 42.000 λίτρα το κάθε αεροσκάφος η Lucin. Τρίτα μεγαλύτερα στον κόσμο. Bombardier 415, Ericsson Aero Tanker, τα Καναντέρ είναι έκτα. Για να καταλάβετε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στον κόσμο με προβλήματα φωτιάς, δηλαδή τι είμαστε, εμείς, η Αυστραλία, είναι ελάχιστες χώρες που έχουν τόσο τεράστιο πρόβλημα. Και όμως έχουμε τα έκτα αεροσκάφη στον κόσμο, τα οποία είναι και προβληματικά και δεν κάνουνε. Και αντί να πάρουμε έστω 1-2 από αυτά τα κορυφαία αεροσκάφη, 3-4, πόσα εκατομμύρια να έχουν, ας πούμε, όλα αυτά να τα αγοράσουμε για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων, τα ζωάκια ή ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι σε ακραίες περιπτώσεις. Όλες αυτές τις δεκαετίες λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είναι τόσο άχρηστες που δεν έχουν αγοράσει έστω τα προηγούμενα μοντέλα αυτών των αεροσκαφών, αλλά προτιμούσαν τα Καναντέρ. Εδώ και 20 χρόνια. Όπως λοιπόν να ανεύθυνες στα Τέμπη, έτσι λοιπόν να ανεύθυνες και στην αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. Να τους χαίρεστε και μπράβο που ψηφίζετε τους άχρηστους. Και σε κάθε εκλογές μας ταπρίζετε στα σχόλια για το πόσο ικανοί είναι. Ορίστε πόσο ικανοί είναι. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία στοιχειώδη αναζήτηση στο Google το 2023. Για τόσο άχρηστα μυαλά μιλάμε. Ο 54χρονος φύλακας που δέχθηκε επίθεση από ληστές Ρωμά, οι οποίοι ήθελαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες και καλώδια αξίας 30.000 ευρώ, ο 54χρονος λοιπόν φύλακας πέθανε εξαιτίας της συμμορίας Ρωμά που τον ξυλοκόπησε. Επίσης, μέσα σε λίγες μέρες στην Πάτρα κατέρευσε τμήμα υποκατασκευή γέφυρας και είχαμε έναν ακόμα νεκρό, 14 τραυματίες και 4 συλλήψεις. Αναρωτιόμαστε ποιοι να έχουν συλληφθεί. Δείτε εδώ τι λέει ένας Ρωμά. Αυτό που της μάρτυρας λέει. Ήμουνα και εγώ από κάτω. Ήταν κάτω από τη γέφυρα. Εγώ και αδερφός μου, ναι, ελάτε. Τι κάνατε εκεί? Βγάζαμε κάτι παλιοσίδερα από κάτω. Εγώ και αδερφός μου λέει βγάζαμε κάτι παλιοσίδερα. Βγάζαν τα σίδερα της γέφυρας οι Ρωμά για να τα πουλήσουν. Και έπεσε η γέφυρα πάνω μου. Και έπεσε η γέφυρα. Εσύ πώς γλίτωσες? Γλίτωσα από δάγμα, ήμουν στη γωνία. Έχει κόσμο εκεί σήμερα. Τι είναι εδώ? Πόσοι περίπου? 2-3 άτομα κάτι πεθαμένους. 2-3 άτομα πεθαμένους. Ευτυχώς που δεν σκοτώθηκαν τόσοι, αλλά δυστυχώς υπήρχε ένας νεκρός. Λοιπόν, αυτή είναι αλήθεια. Δρούν ανεξέλεγκτοι και αυτή την Τετάρτη λοιπόν σας έχω συνέντευξη με κάτοικο τον Άνω Λιωσίων, ο οποίος μου αναφέρει συμμορίες Ρωμά. Δεν μπορούν καν να βγουν από το σπίτι τους οι άνθρωποι στα Ανολιώσια. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν συνέντευξη, γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα μόνο στη Θράκη, υπάρχουν και μέσα στην Αττική προβλήματα. Και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα για αυτές τις συμμορίες Ρωμά και φυσικά οι ποινές είναι χάδι. Και όταν λέμε ότι οι αλλοδαποί στις φυλακές είναι 6 στους 10, οι 4 στους 10 που είναι Έλληνες, κάποιοι από αυτούς είναι και Ρωμά, έτσι. Γιατί και η ταυτότητα των Ρωμά είναι ελληνική. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ανακαλύψουμε, έτσι. Ούτε μπορούμε να καταδικάσουμε όλο τον πληθυσμό των Ρωμά. Εμείς το αναφέρουμε ότι βάσει ποσοστού έχουμε αυτό το δείγμα. Το λέω γιατί μπορεί να μαζευτούν στα σχόλια διάφοροι δικαιωματιστές και να λένε τα δικά τους. Αύριο λοιπόν θα είναι βίντεο για την Κύπρο. Ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Αν είσαι νέος στο κανάλι, κάνε subscribe και κάνε και κλικ στο καμπανάκι και περιμένω τη γνώμη σου στα σχόλια. Επίσης, άνοιξα και Gallup, στο οποίο ρωτάω ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η ποινή των εμπριστών. Πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ισόβια, ναι ή όχι? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Τα λέμε, να είστε καλά.